Τις προάλλες η Καθημερινή, προχθές για την ακρίβεια, η Καθημερινή φιλοξενούσε πρωτοσέλιδο το πόσες δίκες εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, παιδιά. Είναι 11.000 δίκες και μάλιστα υπάρχει μία υπόθεση η οποία έχει αναβληθεί 72 φορές. Οι άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια μπορούν να μας δώσουν τις απαντήσεις γιατί υπάρχει τέτοια καθυστέρηση και με ποιο τρόπο παίρνουν τόσες αναβολές. Έχουμε μαζί μας λοιπόν, τον ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, τον φίλο της εκπομπής και φίλο μας, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, γνωστό ποινικολόγο. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας κύριε Δημητρακόπουλε, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε καιρό να βρεθούμε. Έχουμε καιρό, η αλήθεια είναι. Και μου έχετε λείψει. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα είστε ένας άνθρωπος που είστε καθημερινά στα δικαστήρια. Μάλιστα. Μπορεί να σταματήσει αυτό το φαινόμενο της αναβολής. Αναφερθήκατε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και χαίρομαι που το κάνετε αυτό. Διότι όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από τον κύριο Φλωρίδη περιορίζονται στο χώρο του ποινικού δικαίου. Ναι. Το Συμβούλιο Επικρατείας όμως εξετάζει θέματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον για όλη τη χώρα. Παραδείγματος χάρη, έχει μπλοκάρει αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Επικρατείας όλη την πολεοδομική δραστηριότητα. Σωστό. Και την οικοδομική δραστηριότητα, γιατί δεν ξέρουμε αν εφαρμόζεται ο παλαιός ΓΟΚ ή ο ΝΟΚ. Και οι άνθρωποι, επειδή υπάρχει αυτή η διχοστασία στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, παγώνουν τα πάντα. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα λοιπόν να υπάρχει καθυστέρηση 11 ετών, 13 ετών σε υποθέσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Και προσέξτε, σε αυτό, στις αναβολές ως επιτοπλίστων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν ευθύνονται οι διάδικοι. Πολλές φορές, για να μην το πω συντριπτικά περισσότερο, είναι οι ίδιοι δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας που λένε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την εισήγησή μας και οίκοθεν αναβάλλονται υποθέσεις. Αυτό γιατί γίνεται, κύριε Δημητρακόπουλο, γιατί συμβαίνει? Θα σας πω. Όντως υπάρχει τόσο μεγάλος όγκος υποθέσεων. Υπάρχει μεγάλος όγκος και είναι λίγοι οι δικαστές. Εγώ δεν μπορώ να επιρρύψω καμία ευθύνη σε κανένα δικαστή του Συμβουλίου Επικρατείας, διότι έχουν τεράστιο όγκο δουλειάς. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν το αντιμετώπισε καθόλου. Όλοι στέκονται στα ποινικά. Γιατί τα ποινικά έχουν ενδιαφέρον. Τα διοικητικά ελάχιστοι ασχολούνται. Mm-hmm. Άρα, για να μπορέσουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να υπάρξει μια λύση, νομίζω ότι θα πρέπει σοβαρά να αντιμετωπίσει το θέμα και να ακούσει τις προτάσεις που κάνουν οι συνδικαλιστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μείζωνα θεσμικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το Συμβούλιο Επικρατείας. Όσο αφορά τώρα τα ποινικά θέματα, mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα γίνονται προσπάθειες σοβαρές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον κύριο Φλωρίδη, τις οποίες εγώ, όσο και να με ενοχλούν σαν δικηγόρο, mm-hmm. θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Με την έννοια ότι πλέον αυστηρά θα δίνονται μόνο δύο αναβολές, είτε σε κόλλημα του διαδίκου του κατηγορουμένου ή του υποστηρίζοντας κατηγορία, είτε σε πρόβλημα του δικηγόρου, και από εκεί και πέρα η δίκη θα γίνεται. Mm-hmm. Αυτό είναι σωστό, διότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κείμενα τα οποία προστατεύουν την ταχύτητα όσο αφορά την έκδοση μιας αποφάσεως. Mm-hmm. Όταν κάποιος είναι θύμα, όταν κάποιος έχει βιαστεί, όταν κάποιος τον έχουν ληστεύσει, η δικαιοσύνη θα πρέπει να απονέμεται σε χρόνους που να υπάρχει και μια ηθική ικανοποίηση. Δεν μπορεί να περνούν 5 χρόνια. Αν έχει μετά από 10 χρόνια. Απαξιώνεται έτσι αυτό το αίσθημα δικαιοσύνης που πρέπει να υπάρχει. Άρα, όσο αφορά τα θέματα της ποινικής δικαιοσύνης mm-hmm. και της πολιτικής δικαιοσύνης που πηγαίνουν σε αστικά δικαστήρια, όπου είναι μια αυστηρά αναβολή και μετά γίνεται το δικαστήριο, πιστεύω ότι είμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όμως και τα θέματα στο Συμβούλιο Επικρατείας και στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί επαναλαμβάνω και εκεί διακυβεύονται μείζωνα ένωμα αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Δημητρακόπουλε, μόνο με πρόσληψη δικαστών, να αυξηθούν οι δικαστές. Ποιος είναι ο τρόπος που μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε, ένας τρόπος στο Συμβούλιο Επικρατείας, νομίζω, βλέποντας και αυτά που προτείνουν οι σύμβουλοι της Επικρατείας, είναι να αυξηθεί ο αριθμός. Δεύτερος λόγος που μπορεί, μάλλον, τρόπος που μπορούμε να τον βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, είναι να φιλτράρονται λίγο οι αποφάσεις οι οποίες πηγαίνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να τις περιορίσουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε, έχουν περάσει τα χρόνια και το πρόβλημα υπάρχει. Παραμένει. Αυτό όμως που έχει μεγάλη αξία, ναι. αυτό που έχει μεγάλη αξία για τον κόσμο όμως είναι το εξής. Δεν είναι μόνο ο χρόνος. Είναι και η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων. Εκεί πέρα θα πρέπει τα όργανα της δικαιοσύνης, γιατί είναι ένας θεσμός αυτόνομος. Εμείς κριτική μπορούμε να κάνουμε στις αποφάσεις.
Θα πρέπει όμως να γίνεται ουσιαστική επιθεώρηση. Και θα πρέπει οι επιθεωρητές να μην κοιτάνε τις αποφάσεις των δικαστών που τους δίνουν κατ' επιλογή. Εκεί νομίζω είναι ένα μείζον θέμα ακόμα, γιατί βλέπουμε στη συντριπτική πλειοψηφία να υπάρχουν ποιοτικές αποφάσεις, αλλά βλέπουμε όμως και αποφάσεις οι οποίες είναι προκλητικές. Οι δικηγόροι έχουν ευθύνες. Να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Οι δικηγόροι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, κύριε Δημητρακόπουλε. Δηλαδή, ξεκινώντας μια ποινική δίκη, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος πόσες αναβολές μπορεί να πάρει, αν το επιθυμεί ο ίδιος ο πελάτης του. Εγώ θα το ομολογήσω και εγώ έχω ευθύνη. Mm-hmm. Και το δημόσια το λέω. Στις αναβολές που δίνονται σε πολλές υποθέσεις, δεν θέλω να κάνω κριτική σε άλλους συναδέλφους μου, δημόσια κάνω κριτική στον εαυτό μου, διότι και εμείς είμαστε ένας μοχλός ο οποίος δημιουργεί πολλές αναβολές στο χώρο του ποινικού δικαίου, στο χώρο του αστικού δικαίου, εκεί πέρα είναι πιο περιορισμένο. Δυστυχώς θα πω και δημόσια, γιατί πάντοτε θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι εμείς του ποινικού δικαίου, που κάνουμε και ποινικό δίκαιο, έτσι, κοιτάμε συνήθως τις συνθέσεις. Είναι μια αλήθεια. Και αν δούμε έναν αυστηρό δικαστή ή έναν δικαστή ο οποίος δεν είναι ικανός να κρίνει μια υπόθεση με σύνθετα νομικά ζητήματα, εκεί πέρα και εμείς προσπαθούμε να αναβάλουμε τη δίκη να πάρει μια αναβολή. Αυτή είναι μια αλήθεια, την λέω δημόσια, και όποιος την αρνηθεί δεν είναι ειλικρινής. Γιατί όταν με καλείτε, έτσι, δεν θα έρθω να οριοποιήσω μια κατάσταση, ούτε θα πω ότι εμείς οι δικηγόροι είμαστε οι άγγελοι. Έτσι. Εμείς οι δικηγόροι κοιτάμε να συμβάλλουμε στο να εκδοθεί μια σωστή δικαστική απόφαση. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τους δικαστές. Οι δικαστές είναι πολύ ικανοί. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύσει τον δικαστή, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αλλά το ότι όμως προσπαθούμε να αποφύγουμε συνθέσεις όπου εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν δικαστές οι οποίοι δεν απονέμουν κατά τη δικιά μας την άποψη σωστά τη δικαιοσύνη, αυτό συμβαίνει. Μάλιστα.